Εδώ και πέντε χρόνια, η Ένωση Ειδικών Φρουρών Κρήτη κρούει αδιάκοπα καμπανάκι κινδύνου προ το Αρχηγείο τη Ελλάδα και το Υπουργείο Προστασία του Πολίτη για το γερασμένο στόλο τη υπηρεσία που απειλεί καθημερινά να άξει στον αέρα κάθε επιχειρησιακή του δράση. Στι αλλεπάλληλε εκκλήσει, η απάντηση ίδια: Πω δεν υπάρχουν κονδύλια. Ταυτονόητα. Ζητάμε ασφαλή αυτοκίνητα, νέα αυτοκίνητα, καινούργια αυτοκίνητα, τα οποία να μπορούν να τα απεξέλθουν στι σύγχρονε ανάγκε τη Ελληνική Αστυνομία. Και ό,τι έγραφα, κάναμε στα αρχηγείο ό,τι ζητήσαμε, μα απαντάνε δεν έχουμε χρήματα και γι' αυτό μα στείλαν αυτοκίνητα του 2030. Στην πρόσφατη επιστολή προ το Υπουργείο αποτυπώνεται η προβληματική κατάσταση των υφιστάμενων οχημάτων, με αποτέλεσμα πολλά από αυτά να κινητοποιούνται, οδηγώντα τα εναπομείναντα σε επιπλέον φθορέ από την υπερβολική χρήση, καταγγέλλοντα ότι μέχρι και το 2023 καινούργια οχήματα δεν έχουν αποσταλεί ακόμα στην Κρήτη, με αποτέλεσματα τα μεταχειρισμένα που εστάλησαν καθώ και τα προεφιστάμενα, περισσότερο καιρό να βρίσκονται στα συνεργεία παρά στην υπηρεσία του πολίτη και των αστυνομικών εργαζομένων. Οποιαδήποτε φθορά βγει δεν μπορεί να, λυθεί, επιληθεί άμεσα και αναγκάζονται να κινητοποιούνται. Έχουμε χαρακτηριστικά παραδείγματα περισσία να έχει 6-7 αυτοκίνητα χρεωμένα και να λειτουργούν τα δύο. Για διάφορε βλάβε. Παρ' χάρη από την πιο απλή βλάβη, για όπως λένε μηχανική, για μια αλλαγή μπαταρία. Πρέπει να να γίνει διαγωνισμό. Αναγκαζόμαστε, αναγκαζόμενε κανιβα, κανιβαλίζουμε, α το πούμε συσταγωγικά, κανιβαλίζουμε τώρα. Παίρνουμε μπαταρία από τον όχι μα στο άλλο. Εν ώψη τη χειμερινή περίοδου και των επικίνδυνων καιρικών συνθήκων, τονίζεται παράλληλα ότι δεν έχει προβλεφθεί η αγορά αγροτικών υπηρεσιακών οχημάτων 4x4, τα οποία είναι απαραίτητα για τι υπηρεσίε τη Κρήτη, ώστε να βρίσκονται σε ετοιμότητα να δράσουν υπό δυσμενεί συνθήκε. Στην επίμαχη επιστολή, μάλιστα, τονίζουν χαρακτηριστικά. Πλημμυρικά φαινόμενα θα κληθούν να αντιμετωπίσουν όλε οι υπηρεσίε τη χώρα. Η Ελλάδα θα χρειαστεί να συνδράμει να απεγκλωβήσει, να προστατεύσει συνανθρώπου μα και να βοηθήσει ανήμπορου ηλικιωμένου σε ορεινά χωριά, δύσβατα και με κακό δικό δίκτυο. Πόσα από τα υπάρχοντα οχήματα θα μπορέσουν να επιχειρήσουν, η δική μα απάντηση ελάχιστα. Θα χαρούμε να μα διαψεύσει το αρχηγείο μα. Έγιναν πολλέ μεγάλε αγορέ αυτοκινήτων, αλλά δεν προβλέφθηκε η αγορά 4x4 αυτοκινήτων, αγροτικών μηχανημάτων, ώστε να μπορεί η αστυνομία να ανταπεξέλθει το πιο απλό. Έχουμε ένα αλφατάφ περιφέρεια του αμαρίου, του Σπιλίου Θα χρειαστεί να ανέβει στο βουνό για οποιοδήποτε λόγο. Να πάει να πάρει ένα ηλικιωμένο, να τον πάει στο νοσοκομείο. Γιατί δεν μπορεί να πάει το αστυνοφόρο, θα να πάει κάποιος. Ούτε η αστυνομία θα μπορεί να πάει. Πρώτον ευθυνών του θέτουν το Υπουργείο ειδική φρουρή, ξεκαθαρίζοντα πως το ενδεχόμενο πλημμυρικών φαινομένων δεν θα μπορέσουν να συνδράμουν διακινδυνεύοντας ανθρώπινες ζωέ.